Arnos Online Education και συνεχίζουμε, παιδιά, την άσκησή μας με το τελευταίο ερώτημα, το ερώτημα Β, το οποίο λέει το εξής. Δίνεται, λέει, ο πίνακας Β, ένας πίνακας, παιδιά, 3x3, να αποδείξουμε, λέει, ότι είναι αντιστρέψιμος και να υπολογίσουμε τον Β στην πλήν 1, τον αντίστροφο, δηλαδή, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε στο ερώτημα Β ότι ο Β είναι αντιστρέψιμος, δηλαδή, παιδιά, ότι μπορούμε πράγματι να βρούμε τον αντίστροφο. Εάν αποδείξουμε, παιδιά, ότι η ορίζουσά του είναι τι, διάφορη του μηδενός, αυτή είναι η απαραίτητη συνθήκη που έχουμε πει ότι πρέπει να ισχύει για να αντιστρέφεται ο πίνακας. Λοιπόν, η ορίζουσα, παιδιά, συμβολίζεται εναλλακτικά, να το γνωρίζουμε αυτό, παιδιά, η ορίζουσα συμβολίζεται, παιδιά, και με δύο μπάρες, έτσι, αντί για dead. Λοιπόν, η ορίουσα, λοιπόν, του 1, 3, 2, 0, μείον 1, 4, 0, 0, 1. Θυμόμαστε, παιδιά, τον κανόνα με τα μνημονικά πρόσημα συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν. Και διαλέγουμε όποια γραμμή ή όποια στήλη θέλουμε. Παιδιά, διαλέξτε όποια θέλετε, τα ίδια θα βγάλουμε, έτσι. Μπορεί εμείς να το κάνουμε με μια συγκεκριμένη γραμμή ή στήλη, εσείς να το κάνετε, παιδιά, με μια άλλη. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, να επιλέξουμε όλη την ίδια. Ούτως ή άλλως, παιδιά, το αποτέλεσμα που θα βγει είναι το ίδιο για την ορίουσα. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, για να πάμε να επιλέξουμε, Βαγγέλη, πια την πρώτη γραμμή. Λοιπόν, την πρώτη γραμμή, έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Για να πάμε, λοιπόν. Το πρώτο στοιχείο είναι το συν 1. Επομένως έχουμε συν 1 επί την υποδιούσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Το συν 1 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη. Εάν τα κόψουμε, δεν θα μείνουν τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε τα υπόλοιπα μείον 1, 4, 0, 1. Πάμε στο επόμενο στοιχείο 3, μείον 3, μαζί με το μνημονικό πρόσημο, παιδιά, επί την υποδιούσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Το 3 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Αν τα κόψουμε, δεν θα μείνουν τα υπόλοιπα. 0, 4, 0, 1. Λοιπόν, 0, 4, 0, 1 και πάμε και στο τελευταίο στοιχείο, συν 2, μαζί με το μνημονικό πρόσημο, επί την υποδιούσα που θα προκύψει, παιδιά, εάν κόψουμε τι. Το 2 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Αν τα κόψουμε, δεν θα μείνουν αυτά. 0, μείον 1, 0, 0. 0, μείον 1, 0, 0. Άρα τώρα, παιδιά, την κάνουμε χιαστή, γιατί έχουμε ορίζουσες 2 επί 2. Μείον 1 επί 1 μας κάνει μείον 1, 4 επί 0, 0 και τα αφαιρούμε. 0 επί 1 μας κάνει 0, 4 επί 0 μας κάνει 0 και τα αφαιρούμε. 0 επί 0 μας κάνει 0, μείον 1 επί 0 μας κάνει 0 και τα αφαιρούμε. Αυτά, παιδιά, ούτως ή άλλως είναι μηδενικά, άρα έχουμε 1 επί μείον 1, άρα, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι πόσο, πόσο δάσκαλε κάνει, όχι μείον 2, μείον 1, έτσι, παιδιά. Μείον 1. Να το. Αυτό είναι, λοιπόν, παιδιά, το αποτέλεσμά μας για τη συγκεκριμένη ορίουσα. Άρα βγαίνει, παιδιά, η ορίουσα να είναι μείον 1. Πράγματι, λοιπόν, το μείον 1 είναι, παιδιά, διάφορο του μηδενός. Πολλαπλασιασμό, έτσι. Εδώ κάναμε πολλαπλασιασμό. Η ορίουσα, λοιπόν, παιδιά, είναι διάφορο του μηδενός. Άρα πράγματι ο πίνακας Β είναι αντιστρέψιμος. Λοιπόν, παιδιά, να το σημειώσουμε λιγάκι εδώ πέρα, μην το ξεχάσουμε. Ότι η ορίουσα του πίνακα Β είναι μείον 1 και είναι διάφορο του μηδενός. Και πάμε, παιδιά, να υπολογίσουμε και τον αντίστροφο, παιδιά. Όλα αυτά γίνονται, παιδιά, για να βρούμε τον αντίστροφο. Για να βρούμε, παιδιά, τον αντίστροφο. Ο τύπος για να βρίσκουμε, παιδιά, τον αντίστροφο είναι 1 προς την ορίζουσα του πίνακα Β επί τον adjoint Β, όπως έχουμε πει αναλυτικά, παιδιά, στη βίντεο διδασκαλία μας. Την ορίουσα την ξέρουμε, είναι 1 προς μείον 1. Το μόνο που μένει, παιδιά, να βρούμε τον adjoint. Ο adjoint, παιδιά, λέγεται συμπληρωματικός ή αλλιώς λέγεται, παιδιά, προσαρτημένος. 1 δια μείον 1 μας κάνει μείον 1, μείον 1 επί τον adjoint β. Άρα, παιδιά, το μόνο που αρκεί είναι να βρούμε, παιδιά, τον adjoint. Άμα βρούμε, παιδιά, τον adjoint, τον αντικαθιστούμε εδώ και ξέρουμε ποιος είναι, παιδιά, και ο αντίστροφος πίνακας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε, λοιπόν, τώρα όλοι μαζί να δούμε εδώ πέρα, παιδιά, τον adjoint. Ο adjoint, παιδιά, να θυμίσουμε, όπως έχουμε πει και στα βιντεομαθήματά μας, είναι ένας πίνακας, ο οποίος τι? Έχει ίσες διαστάσεις με τον αρχικό πίνακα, δηλαδή, αφού ο αρχικός πίνακας, παιδιά, είναι 3x3, έτσι, ο αρχικός, έτσι,
Άρα, παιδιά, και ο Ατζόνι θα είναι και αυτός 3x3. Έχει ίσες διαστάσεις με τον αρχικό. Λοιπόν, συμβολικά, παιδιά, τα στοιχεία του, να πούμε ότι είναι τα εξής. Είναι Β1-1, δηλαδή το στοιχείο που είναι στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη. Β1-2, το στοιχείο που είναι στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Β1-3, δηλαδή το στοιχείο που είναι στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Β2-1, δεύτερη γραμμή, πρώτη στήλη. 2-2, δεύτερη γραμμή, δεύτερη στήλη. Β2-3, το στοιχείο που είναι στη δεύτερη γραμμή, τρίτη στήλη. 3-1, τρίτη γραμμή, πρώτη στήλη. 3-2, τρίτη γραμμή, δεύτερη στήλη. 3-3, τρίτη γραμμή, τρίτη στήλη. Λοιπόν, ανάστροφος. Εξορισμού, λοιπόν, παιδιά, ο adjoint είναι ο ανάστροφος αυτού του πίνακα. Άρα, παιδιά, πρέπει να βρούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι τα στοιχεία αυτού του πίνακα. Αν τα βρούμε, παιδιά, έχουμε τελειώσει. Έχουμε βρει τον adjoint, άρα έχουμε βρει και τον αντίστοφο που μας δίνει η άσκησή μας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε όλα αυτά τώρα εμείς να τα βρούμε. Αυτά τα στοιχεία, παιδιά, που ψάχνουμε του adjoint είναι τα λεγόμενα αλγεβρικά συμπληρώματα. Έτσι να ξέρουμε την ορολογία. Λοιπόν, πάμε. Β1-1. Λοιπόν. Επειδή, παιδιά, η πηγή τροφοδοσίας μας θα είναι ο πίνακας Β, γι' αυτό, παιδιά, καλό είναι να το γράψουμε εδώ πέρα, να το έχουμε μπροστά μας, γιατί η πηγή τροφοδοσίας μας για να βρούμε τα στοιχεία του adjoint θα είναι, παιδιά, ο ίδιος ο πίνακας Β, έτσι. Και επειδή θα μας χρειαστούν, παιδιά, και πάλι πια, θα μας χρειαστούν, παιδιά, και πάλι τα μνημονικά πρόσημα, λοιπόν, καλό είναι να τα γράψουμε και αυτά. Συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν. Θα μας χρειαστούν, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, για πάμε, παιδιά. Β1-1 σημαίνει το στοιχείο που είναι πρώτη γραμμή, πρώτη στήλη. Έχει πρόσημο συν. Επί την υπορίουσα που θα προκύψει, εάν κόψουμε τι? Αν κόψουμε την πρώτη γραμμή και την πρώτη στήλη, πρώτη γραμμή λοιπόν, παιδιά, εάν λοιπόν κόψουμε την πρώτη γραμμή και την πρώτη στήλη, σωστά, παιδιά, για να τα δείξουμε λίγο εδώ πέρα, παιδιά, πώς θα κόβουμε, για να τα θυμίσουμε λίγο, έτσι να τα θυμόμαστε όλοι, παιδιά, αυτά. Εάν κόψουμε την πρώτη γραμμή και την πρώτη στήλη, δηλαδή πρώτη γραμμή και πρώτη στήλη, θα απομείνουν, παιδιά, αυτά εδώ, -1, 4, 0, 1, έτσι, -1, 4, 0, 1. Άρα, για να δούμε, -1 επί 1 μας κάνει, έτσι, -1, να το φέρουμε και αυτό, παιδιά, στην σωστή του θέση, -1, 4 επί 0 μας κάνει 0, άρα, παιδιά, το αποτέλεσμα βλέπετε -1. Να το βρήκαμε αυτό, παιδιά, είναι -1. Φανταστείτε, παιδιά, το ίδιο θα κάνουμε και για τα υπόλοιπα, έτσι. Πάμε στο επόμενο που είναι το β1-2. Β1-2, παιδιά, δηλαδή πρώτη γραμμή, δεύτερη στήλη, όπου το πρόσημο, παιδιά, είναι πλην. Εναλλάξει πάνω, παιδιά, και πάλι, έτσι, εναλλάξει. Άρα είναι πλην την υπορίουσα. Άμα κόψουμε την πρώτη γραμμή και τη δεύτερη στήλη, αν κόψουμε την πρώτη γραμμή και τη δεύτερη στήλη, τι θα απομείνει? 0, 4, 0, 1. 0, 4, 0, 1. Άρα το αποτέλεσμα είναι μείον 0 επί 1, 0. 4 επί 0, 0. Το αποτέλεσμα είναι, παιδιά, μείον το μείον συν 1. Και με αυτή τη λογική, ουσιαστικά, εδώ, παιδιά, θα πάμε να υπολογίσουμε όλα τα στοιχεία, έτσι, παιδιά. Εδώ, παιδιά, ένα λεπτό, παιδιά. Γιατί εδώ ο Βαγγέλης μου λέει κάτι. Μου λέει κάτι το οποίο ισχύει από παλιά. 0 βγάζω 0. Από παλιά, παιδιά, πόσο κάνει? Από παλιά. Έτσι όπως το θυμόμαστε, κάνει 0. Δεν κάνει ένα, δάσκαλε. Λοιπόν, προσοχή, δάσκαλε. Πάμε, λοιπόν, παιδιά, στο επόμενο. Το επόμενο είναι β1-3, δηλαδή το στοιχείο που είναι στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Πρώτη γραμμή, τρίτη στήλη, παιδιά, το πρόσημο τι είναι? Συν. Παιδιά, δεν χρειάζεται να το σημαδεύετε κάθε φορά. Τα πρόσημα είναι εναλλάξει. Εναλλάξει τι σημαίνει? Αν εδώ είναι συν, το άλλο θα είναι πλην. Το άλλο τι θα είναι? Συν. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, παιδιά, κάθε φορά να το ελέγχουμε. Λοιπόν, υπορίουσα. Αν κόψουμε την πρώτη γραμμή και την τρίτη στήλη, τι θα απομείνει? Για να κόψουμε την πρώτη γραμμή και την τρίτη στήλη, θα απομείνει το 0, -1, 0, 0. Σωστό? 0, -1, 0, 0. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Οπότε, για να κάνουμε εδώ πέρα τις πράξεις. 0 επί 0, 0.
μείον 1 επί 0, 0, και όλο μαζί, παιδιά, τι κάνει, 0. Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, υπολογίσαμε αισίως, βρήκαμε αυτά εδώ τα τρία στοιχεία. Με την ίδια λογική, παιδιά, και τα άλλα. Πάμε. Β, 2, 1. Δηλαδή το στοιχείο που είναι στη δεύτερη γραμμή και στην πρώτη στήλη. Λοιπόν, τα πρόσημα, παιδιά, να αλλάξει. Δηλαδή, είχαμε συν, πλην, συν. Το άλλο τι είναι, παιδιά. Ένα αλλάξει. Πλην, δεν θα είναι. Άρα, εδώ τι θα βάλουμε. Εδώ, πλην. Την υπορίζουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε την. Τη δεύτερη γραμμή και την πρώτη στήλη. Αν κόψουμε, παιδιά, τη δεύτερη γραμμή και την πρώτη στήλη, τη κόψουμε, τι θα απομείνει. 3, 2, 0, 1. 3, 2, 0, 1. Άρα έχουμε. Τι. Μείον. 3 επί 1 μας κάνει 3. 2 επί 0 μας κάνει 0. Άρα, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι πόσο. Μείον 3. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και το επόμενο. Β, 2, 2. Το στοιχείο που είναι στη δεύτερη γραμμή, δεύτερη στήλη. Πλην ήταν το πρόσημο προηγουμένως, άρα τώρα είναι εναλλάξ. Συν. Έτσι, παιδιά. Την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Τη δεύτερη γραμμή και τη δεύτερη στήλη. Αν κόψουμε, παιδιά, τη δεύτερη γραμμή και τη δεύτερη στήλη, τα υπόλοιπα που θα απομείνουν είναι το 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Δηλαδή, 1 επί 1, 1, 2 επί 0, 0. Το πρόσημο ούτως ή άλλως είναι συν. Άρα, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι πόσο? Μονάδα. Αυτό δεν είναι. Πάμε. Β, 2, 3. Το πρόσημο είναι εναλλάξ, άρα θα πάει πλην. Θέλουμε το στοιχείο που είναι στη δεύτερη γραμμή τρίτη στήλη. Λοιπόν, η πορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι, τη δεύτερη γραμμή και την τρίτη στήλη. Άρα τι θα απομείνει, 1, 3, 0, 0. Ωραίο, ωραίο. 1, 3, 0, 0, δηλαδή 1 επί 0, 0. 3 επί 0 πάλι 0, άρα το αποτέλεσμα πόσο είναι, 0. Ε? Λοιπόν, παιδιά, ας αρχίσουμε λιγάκι να αντικαθιστούμε αυτά που ήδη έχουμε βρει, έτσι, κάποια τα έχουμε βρει. Δηλαδή, το β1, 1, το έχουμε βρει, παιδιά, να είναι πόσο, το έχουμε βρει να είναι μείον 1. Ας το βάλουμε εδώ πέρα. Έχουμε βρει το β1, 2, πόσο το έχουμε βρει, 0. Ας το βάλουμε εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε βρει, παιδιά, το β1, 3, πόσο το έχουμε βρει το β1, 3, 0 κι αυτό. Ωραία, 0. Πάμε και εδώ από κάτω. β2, 1. Το έχουμε βρει να είναι μείον 3, έτσι. Πάμε στο διπλάνο. Β2, 2. Πόσο το έχουμε βρει να είναι? 1. Εντάξει, παιδιά. Αρχίζουμε να αντικαθιστούμε σιγά-σιγά. Ωραία. Τι άλλο έχουμε για να αντικαταστήσουμε? Έχουμε, παιδιά, το β2, 3. Το οποίο β2, 3 το έχουμε βρει να είναι 0. Ωραία. 0. Το καταλάβαμε, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, να τα σβήσει λιγάκι ο δάσκαλος, να κάνει λιγάκι χώρο. Πάμε, παιδιά, να υπολογίσουμε και τα τελευταία. Και αυτό ήταν, παιδιά, το πρόβλημα έτσι πάνω στο adjoint, έτσι. Λοιπόν, μείον 1, 0, 0, μείον 3, 1, 0 και πάμε, παιδιά, και τα τελευταία. Β, 3, 1. Τρίτη γραμμή, πρώτη στήλη. Που να θυμίσουμε, παιδιά, ότι στο πρόσημο βάζουμε συν, έτσι. Ένα αλλάξω, όπως είπαμε. Συν. Την υπορίουσα που θα προκύψει εάν, παιδιά, κόψουμε τι. Κόψουμε την τρίτη γραμμή και την πρώτη στήλη. Αν κόψουμε την τρίτη γραμμή και την πρώτη στήλη από τον αρχικό μας πίνακα, τι θα απομείνει? 3, 2, μείον 1, 4. 3, 2, μείον 1, 4. Άρα το αποτέλεσμα είναι 3, 4, 12. 2 επί μείον 1 μας κάνει μείον 2, επειδή όμως θα τα αφαιρέσουμε θα είναι μείον το μείον 2, άρα συν 2, που μας κάνει, παιδιά, πόσο? 12 και 2, άρα ουαπ, να το 14. Οπότε, παιδιά, εδώ, αυτό εδώ το στοιχείο πλέον το ξέρουμε και είναι το αποτέλεσμα το 14. Μετά πάμε στο β3, 2, τρίτη γραμμή, δεύτερη στήλη. Τα πρόσημα, παιδιά, πηγαίνουν εναλλάξ, δηλαδή ενώ ήταν συν, τώρα θα είναι πλην. Την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε την τρίτη γραμμή και τη δεύτερη στήλη. Αν κόψουμε, παιδιά, την τρίτη γραμμή και τη δεύτερη στήλη, θα απομείνει 1, 2, 0, 4. 1, 2, 0, 4, έτσι. Άρα έχουμε τι, μείον, μία 4, 4, 2 επί 0, 0, άρα με την αφαίρεση, παιδιά, βγάζουμε τελικά το αποτέλεσμα, το μείον 4. Ξέρουμε, λοιπόν, παιδιά, ότι και αυτό εδώ το στοιχείο ποιο είναι, έχει πλέον ταυτότητα, είναι το μείον 4, έχει την ταυτότητά του, έχει τον προσδιορισμό του, είναι το μείον 4 και ολοκληρώνουμε, παιδιά, με το τελευταίο στοιχείο, το β3, 3, τα πρόσημα πάνε, όπως έχουμε πει, εναλλάξ, άρα αφού το προηγούμενο ήταν πλην,
αυτό θα είναι συν, επί την υποδίουσα που θα προκύψει, εάν από τον αρχικό μας πίνακα κόψουμε την τρίτη γραμμή και την τρίτη στήλη. Αν κόψουμε την τρίτη γραμμή και την τρίτη στήλη, θα απομείνει το 1,3,0-1. 1,3,0-1, δηλαδή 1 επί -1 -1, 3 επί 0, 0, άρα συν επί πλην 1 είναι, παιδιά, το τελευταίο στοιχείο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο το βρήκαμε, παιδιά, επιτέλους είναι το πλην 1, άρα, παιδιά, εσίως, όπως βλέπετε εδώ, βρήκαμε το adjoint, έτσι, αυτός δεν είναι. Ναι, παιδιά, όμως εδώ λέει ότι είναι ο ανάστοφος. Άρα τι σημαίνει? Η πρώτη γραμμή θα γίνει πρώτη στήλη, η δεύτερη γραμμή θα γίνει δεύτερη στήλη, μείον 3, 1, 0, η τρίτη γραμμή θα γίνει τρίτη στήλη, 14, -4, -1, άρα, παιδιά, κοντολογείς. Αυτός λοιπόν εδώ που έχουμε γράψει εδώ, να το μεταφέρουμε και εδώ πάνω, -1, -3, 14, -1, -4 και -0, -1, ένας υπέροχος, παιδιά, πίνακας 3x3, είναι τελικά ο συμπληρωματικός ή αλλιώς ο προσαρτημένος πίνακας. 1-3, 14, 0, 1, -4, 0, 0, -1. Άρα πλέον, παιδιά, μπορούμε τώρα να βρούμε και τον αντίστοφο από αυτόν τον τύπο ο οποίος μας οδήγησε σε αυτή τη σχέση. Άρα, παιδιά, ο αντίστοφος είναι πλην 1 φορές τον adjoint, -1, -3, 14, -1, -4, 0, -1. Λοιπόν, με το -1, παιδιά, πολλαπλασιάζεται κάθε ένα από τα στοιχεία του πίνακα, κάθε ένα, οπότε μοιραία θα αλλάξει το πρόσημο, άρα θα έχουμε -1, -3, -14, -0, -1, -4, 0, -1. Το συν, βεβαίως, παιδιά, μπορείτε και να το παραλείψετε, εννοείται ότι είναι συν όταν το βλέπουμε σκέτο, άρα, παιδιά, αυτός εδώ είναι ο β' στη -1. Πράγματι, παιδιά, για λόγους επαλήθευσης, έτσι, εάν πάρετε, παιδιά, τον πίνακα β' που μας έδωσε η άσκηση και το πολλαπλασιάστε με τον πίνακα που βρήκαμε τον αντίστοφο, θα πάρετε, παιδιά, ως αποτέλεσμα το μοναδίο, δηλαδή τον πίνακα που έχει άσους στην κυρία διαγώνιο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του τι είναι, ιδανικά. Κάντε το, παιδιά, για επαλήθευση. Δεν χρειάζεται στη λύση, για επαλήθευση δικιά μας. Βγάλαμε, λοιπόν, παιδιά, και τον αντίστοφο πίνακα, ένα συγκεκριμένο. 1, 3, -14, 0, -1, 4, 0, 0, 1. Λοιπόν, για να καθαρίσουμε, παιδιά, λίγο τον πίνακά μας. Ολοκληρώνουμε, παιδιά, το ερώτημά μας με το δεύτερο ερώτημα που λέει να αποδείξετε ότι ο β εις τη μείον 1 είναι ίσο με το ι συν β μείον β εις τη δεύτερα. Παιδιά, τι θα κάνουμε? Θα πάμε να κάνουμε αυτή την πράξη. Ι συν β μείον β εις τη δεύτερα. Να κάνουμε αυτή την πράξη ελπίζοντας ότι το αποτέλεσμα που θα λάβουμε θα είναι ο β εις τη μείον 1. Αυτός ο πίνακας. Λοιπόν, παιδιά, να δούμε πρώτα απ' όλα. Ο Ι, ξέρουμε ποιος πίνακας είναι, ο μοναδίος 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Συν ο Β. Ο Β, παιδιά, είναι αυτό που μας έχει δώσει εδώ πέρα. Είναι αυτός ο πίνακας. Δηλαδή, είναι ο πίνακας 1, 3, 2, 0, -1, 4, 0, 0, 1. Το μόνο, παιδιά, που δεν ξέρουμε είναι ο Β εις τη δευτέρα. Παιδιά, Β εις τη δευτέρα δεν σημαίνει θα πάρω κάθε στοιχείο να το υψώσω στη δεύτερα. Όχι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Στους πίνακες δεν ισχύει. Ο Β εις τη δεύτερα, παιδιά, είναι παραδοσιακά και πατροπαράδοτα Β επί Β. Θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό του Β με τον εαυτόν του. Δηλαδή, θα το κάνουμε εδώ ξεχωριστά. 1, 3, 2, 0, -1, 4, 0, 0, 1. Θα το πολλαπλασιάσουμε με τον εαυτόν του. 1, 3, 2, 0, -1, 4, 0, 0, 1. Και θα κάνουμε, παιδιά, την πραξούλα να δούμε πόσο βγάζει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η γραμμή επί αυτή τη στήλη πόσο κάνει? Κάνει 1 επί 1, 1. 3 επί 0, 0. 2 επί 0, 0. Μετά η ίδια γραμμή θα πολλαπλασιαστεί με τη διπλανή στήλη, άρα θα έχουμε 1 επί 3 και 3 επί -1 και 2 επί 0, πολλαπλασιασμός πινάκων, παιδιά, όπως έχουμε πει αναλυτικά. Η ίδια γραμμή
θα πολλαπλασιαστεί και με την τελευταία στήλη. Άρα θα έχουμε, παιδιά, 1 επί 2 και 3 επί 4 και 2 επί 1. Αυτό δεν είναι. 1 επί 2 και 3 επί 4 και 2 επί 1. Τώρα, τα ίδια, παιδιά, θα κάνει και η δεύτερη γραμμή. Και η δεύτερη γραμμή θα πολλαπλασιαστεί με κάθε μία από τις διπλανές στήλες του πίνακα. Εάν πολλαπλασιαστεί πρώτα απ' όλα αυτή η γραμμή με αυτή τη στήλη, θα έχουμε, παιδιά, τι. 0 επί 1 μας κάνει 0 και μείον 1 επί 0 μας κάνει 0 και 4 επί 0 μας κάνει πάλι 0. Μετά, η ίδια γραμμή θα πολλαπλασιαστεί με τη διπλανή στήλη. Άρα θα έχουμε το εξής. Θα έχουμε 0 επί 3 και μείον 1 επί μείον 1, δηλαδή θα γίνει συν 1 και 4 επί 0. Και μετά η ίδια γραμμή θα πολλαπλασιαστεί και με την τελευταία στήλη και τελικά θα έχουμε το εξής. 0 επί 2 και μείον 1 επί 4 και 4 επί 1. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε, παιδιά. Τα ίδια και με την τελευταία γραμμή η οποία θα πολλαπλασιαστεί με κάθε μία από τις στήλες του διπλανού πίνακα. Θα τις αρρώσω, παιδιά, όλες. Εάν πολλαπλασιαστεί με την πρώτη στήλη, θα έχουμε 0 επί 1, 0. 0 επί 0, 0. 1 επί 0, 0. Η ίδια γραμμή θα πολλαπλασιαστεί και με τη διπλανή στήλη. Άρα θα έχουμε το 0 επί 3, το 0 με το μείον 1 και το 1 με το 0. Και μετά η ίδια γραμμή θα πολλαπλασιαστεί και με την τελευταία στήλη. Οπότε θα έχουμε 0 επί 2 και 0 επί 4 και 1 επί 1. Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι ο πινακάγος τώρα εδώ που περιέχει το αποτέλεσμα για τον πολλαπλασιασμό που θέλουμε. Δηλαδή, έχουμε 1 και 0 και 0 μας κάνει 1. 3 βγάζω 3, 0 και 0, 0. 2 και 12, τις 4, 12 και 2, 14 και άλλα 2, 16. 0 και αυτό 0, 0, μείον επί μείον μας κάνει συν 1 και 0, ο πολλαπλασιασμός, άρα το αποτέλεσμα είναι συν 1, αυτό κάνει 0, αυτό κάνει 0 γιατί πολλαπλασιάζω επί 0 και αυτό κάνει 0. Αυτό κάνει 0, άρα έχουμε μείον 4 και 4 πάλι 0 και εδώ έχουμε 0 επί 2, 0, 0 επί 4, 0 και 1 επί 1, 1. Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι λοιπόν ο πολλαπλασιασμός. 1, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Παιδιά, αυτό που βρήκαμε είναι το β' στη δευτέρα. Είναι αυτό που μας έλειπε από εδώ. Άρα έχουμε μείον, έτσι, να το καθαρίσουμε λιγάκι, παιδιά, μείον το β' στη δευτέρα, παιδιά, που βρήκαμε πλέον ποιο είναι. Το β' στη δευτέρα είναι το 1, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Άρα, παιδιά, δεν έχουμε παρά να κάνουμε την πράξη. Θα πάω να κάνουμε την πράξη. Πρόσθεση, 1 και 1, 2. 0 και 3, 3. 0 και 2, 2. 0 και 0, 0. 1 και μείον 1, 1 βγάζω 1, 0. 0 και 4, 4. 0 και 0, 0. 0 και 0, 0. 1 και 1, 2. Από αυτό λοιπόν, παιδιά, εάν βγάλουμε το 1, 0, 16, 0, 1, 0, και 0, 0, 1, αν κάνουμε, παιδιά, την αφαίρεση στοιχείο προς στοιχείο, θα βγάλουμε, παιδιά, με το καλό αυτά που θέλουμε. Δηλαδή, αφαίρεση, έτσι. 2 βγάζω 1, μας κάνει 1. 3 βγάζω 0, μας κάνει 3. 2 βγάζω 16, μείον 14. Κάνουμε αφαίρεση και μπαίνει το πρόσημο του μεγαλύτερου αριθμού κατά απόλυτη τιμή. 0 βγάζω 0, μας κάνει 0. 0 βγάζω 1, μείον 1. 4 βγάζω 0 μας κάνει 4, 0 βγάζω 0 μας κάνει 0, 0 βγάζω 0 μας κάνει 0 και 2 βγάζω 1 μας κάνει 1. Παιδιά, ο πινακάκος που πήραμε ποιος είναι, οπ, νάτος. Αυτός είναι, παιδιά, ο β' στη μείον 1. Άρα, παιδιά, τι δείξαμε, ότι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης πράγματι κάνει, πόσο λέει, κάνει β' στη μείον 1. Το αποδείξαμε. Αυτό δεν ζητούσε. Το αποδείξαμε και το δείξαμε, παιδιά. Απολαυστική άσκηση λοιπόν πάνω στους πίνακες και τις πράξεις πινάκων. Καλή συνέχεια και να είστε πάντα καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ θερμά.